Τι φέρνει η επανεκλογή Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα, τα νέα πρόσωπα και η στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη. Καταπέλτηση εισαγγελέας για τον πατέρα Αντώνιο πρότεινε την ενοχή του για ηθική αυτουργία σε σωματική βία κατά φιλοξενούμενων της Κιβωτού. Συγκίνηση για τον απόντα George Baldock στην επιστροφή της εθνικής ποδοσφαίρου στο Καραϊσκάκης. Η αφιέρωση στα δύο γκολ κόντρα στην Ιρλανδία. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Μετά από την πολύμηνη εσωκομματική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναδείχθηκε νικητής στο δεύτερο γύρο και αναβαπτίστηκε στην ηγεσία του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης κέρδισε με σχεδόν 20 μονάδες τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στην επόμενη μέρα. Στη Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, στήθηκε κανονική πασοκική γιορτή για τα επινίκια. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι συγκινημένος και το δείχνει. Με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ στα χέρια, σιγοτραγουδάει και αυτό στον ύμνο του ΠΑΣΟΚ, μαζί με τα μέλη του κόμματος που έφτιαξαν μια μεγάλη γιορτή για την νίκη του Προέδρου τους έξω από τα ιστορικά γραφεία του κινήματος. Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη. Από αύριο λοιπόν, ενωμένοι, θα πάμε το κίνημά μας ακόμη ψηλότερα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του Μαρίνο και τους στενούς του συνεργάτες, γιόρτασαν την νίκη τους σε γνωστό νεολαίστικο στέκι στον πεζόδρομο της Βαλτετσίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικράτησε του Χαριδούκα με μια διαφορά 19 μονάδων. Θέλω να συγχαρώ τον Νίκο τον Ανδρουλάκη για την νίκη του. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τις αρχές και τις αξίες μας με ενότητα, με τη συμμετοχή όλων για ένα μεγάλο, ανοιχτό, δυνατό ΠΑΣΟΚ που μπορεί να κυβερνήσει. Τα συγχαρητήρια για την επανεκλογή του άρχισαν να πέφτουν βροχή. Οι πρώτοι που επικοινώνησαν μαζί του ήταν οι 4 υποψήφοι που βγήκαν εκτός κούρσας. Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Κατρίνης και Γιανακοπούλου. Λίγο μετά τις 9 ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του. Τον συνεχάρη και του εξέφρασε την επιθυμία του να συναντηθούν. Δεν άλλαξε το πρόσωπο. Μένει να δούμε αν θα αλλάξουν οι πολιτικές. Συγχαρητήρια για τον ίδιο αλλά και για την ποιότητα της προεκλογικής περίοδου και από τον Στέφανο Κασελάκη που άφησε όμως και μια μπηχτή για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Συγχαρητήρια και στο ΠΑΣΟΚ συνολικά για τις άψογες δημοκρατικές διαδικασίες. Όταν κλείδωσε το αποτέλεσμα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Χαριλάου Τρικούπη σταμάτησε από μέλη και φίλους του κόμματος που ήρθαν εδώ για να πανηγυρίσουν την νίκη. Απευθύνω ανοιχτό προσκλητήριο σε όλους τους πολίτες που είναι απογοητευμένοι από την κυβερνητική πολιτική. Τα μεγαλύτερα ποσοστά τα πήρε σε γενέτειρά του την Κρήτη με το εντυπωσιακό 82%. Δυναμική εμφάνιση είχε και στην Αττική με 60%, ενώ ο Χάρης Δούκας κατέκτησε οριακά την πρωτιά μόνο στην Ήπειρο με 0,5% διαφορά. Λοιπόν, η επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ είναι προφανές ότι φέρνει νέα δεδομένα, φέρνει και νέα πρόσωπα όμως. Κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ήταν στη λίστα των υποψηφίων ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγους μήνες. Οπότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι θα δούμε το επόμενο διάστημα σε νέους ρόλους από τη νεότερη γενιά τον εργατολόγο Κώστα Τσουκαλά, γνωστός εργατολόγος. Από τη νεότερη γενιά, ούτε 30 χρονών δεν είναι ο Λευτέρης Καρχημάκης, διδάκτορ Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν της Ολλανδίας, αλλά και η πολιτικός μηχανικός, με συγχωρείτε, από την Κρήτη, η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Οι ακριβείς ρόλοι δεν έχουν κλειδώσει, φαίνεται όμως ότι βαίνουν προς αξιοποίηση. Πάμε να δούμε τα νέα δεδομένα λοιπόν που διαμορφώνονται με τη βοήθεια του Αντώνη Παπαργύρη, του Διευθυντή Ερευνών της GPO που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Αντώνη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο. Λοιπόν, ένας κούκος γενικός δεν φέρνει την άνοιξη και η επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη δεν φέρνει νομοτελειακά την άνοιξη για το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα για να καταστεί ουσιαστικά δεύτερος πόλος στο κόμμα του. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ο κύριος Ανδρουλάκης το 2021 ανέλαβε ένα κόμμα μικρό, ας πούμε, το οποίο πάλευε για την επιβίωσή του. Με βάση αυτά τα οποία ακούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου, φιλοδοξία όλων πλέον και η ψήφος η χθεσινή είναι πίστος χρόνος του κύριου Ανδρουλάκη για να μετατρέψει το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα εξουσίας οργανωτικά, πολιτικά
Αλλά αυτό πρέπει να γίνει όχι σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, δηλαδή όχι να είναι δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να είναι το κόμμα το οποίο θα αντιπολιτεύεται αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση. Είναι μια ευνοϊκή συγκυρία για το Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Υπάρχει φθορά της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα υπαρκτιακό αδιέξοδο πολιτικό, ας πούμε, επιτραπεί η χρήση του όρου αυτού. Επομένως, το Πασόκ πλέον δεν έχει να απαντά στα διλήμματα των προηγούμενων ετών, δηλαδή αν είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία ή κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο του πρέπει να χαράξει στρατηγική. Πρέπει να είναι το κόμμα το οποίο θα πείσει ότι μπορεί να έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως είπαμε, έχει καθαρό πολιτικό χρόνο. Δεν έχει όμως, πρέπει όμως να κινηθεί γρήγορα, άμεσα, με σχέδιο και με προγραμματικό λόγο. Λοιπόν, όλα αυτά θα δοκιμαστούν επί του πρακτέου το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Παπαργύρη. Τα είπες όλα σε μια φράση, Αντώνη μου. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.